Θα λέγαμε έτσι μια αισιοδοξία για τη μετέπειτα πορεία. Μια αισιοδοξία η οποία φυσικά ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Υπήρξε η πληροφορία ότι πάμε σε Νέα Γενέβη, δηλαδή στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει μια Νέα Γενέβη λόγω αυτής της πρόοδου που υπάρχει. Ενώ υπήρχαν και άλλες πληροφορίες που έλεγαν ότι ναι, μεν πάμε σε Νέα Γενέβη, αλλά για να στριμώξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να αναστείλει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτά τα θέματα, να πούμε πως χθες ερωτήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν λακωνικός, απλά εξέφρασε την ευχή όπως υπάρξει μια θετική και επικοδομητική στάση σήμερα στην συνάντηση, και όταν ερωτήθηκε κατά πόσο θα οδηγηθούμε σε μια Νέα Γενέβη, είπε χαρακτηριστικά «μην βιάζεστε». Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι ακριβώς αναμένεται να γίνει. Να δούμε λοιπόν, θα πούμε πέρσα πως αναμένεται σήμερα να συζητηθούν διάφορα θέματα, διάφορα κεφάλαια τα οποία άπτονται του Κυπριακού και είναι η αποτελεσματική συμμετοχή των δύο κοινοτήτων στην κυβέρνηση, θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την εκπροσώπηση Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων σε θεσμούς και όργανα του Ομόσπονδου Κράτους. Εδώ είναι ένα μεγάλο αγκάθι, θα λέγαμε. Υπήρξε μια σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία φαίνεται η τουρκοκυπριακή πλευρά να είχε υπαναχωρήσει. Ζητά την ίση εκπροσώπηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Θέτει κάτω στο τραπέζι η τουρκοκυπριακή πλευρά και το συγκεκαλυμένο βέτο, δηλαδή σε κάθε απόφαση του Ομόσπονδου Κράτους να υπάρχει σίγουρα πάντα μια ψήφος από πλευράς τουρκοκυπριακής. Αυτό είχε αναιρέσει η προηγούμενη σύγκληση και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Επίσης, όσον αφορά το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γνωστό, η τουρκοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να επιμένει στην εφαρμογή των 4 ελευθεριών σε Τούρκους υπηκόους μετά τη λύση του Κυπριακού. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και από κυβερνητικής πλευράς, μάλιστα, είχε δηλωθεί ξεκάθαρα πως αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δέχεται καν να το συζητήσει στο τραπέζι των συνομιλιών, γιατί δεν αφορά τις ίδιες τις συνομιλίες. Όπως έχει ξεκαθαρίσει, αφορά ένα θέμα που άπτεται των ζητημάτων της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά το θέτει σε κάθε συνάντηση, θα λέγαμε, αυτό το ζήτημα. Ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα ανοιχτά, τα οποία μπορεί να μην φαίνονται σοβαρά. Δηλαδή, δεν αγγίζουν το κεφάλαιο των εγγύσεων και της ασφαλείας, δεν αγγίζουν το εδαφικό, δεν αγγίζουν το περιουσιακό. Αλλά όπως για παράδειγμα το θέμα της οικονομίας είναι η οικονομική πτυχή της λύσης. Ως γνωστό, τα κλιμάκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ζητούν την έγκριση από το ψευδοκράτος να ελέγξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στα κατεχόμενα και δεν επιτρέπεται αυτή η μετάβασή τους και ο έλεγχός τους για να φανεί ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος, ποια είναι η τρύπα των οικονομικών και τι θα χρειαστεί μετά την λύση, τόσο σε αποζημιώσεις όσο και σε κόστος της λειτουργίας του νέου Ομόσπονδου Κράτους. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία απασχολούν και τη σημερινή συνάντηση, αλλά θα απασχολήσουν και τις επόμενες 2 συναντήσεις στις 11 Μαΐου και 17 Μαΐου. Θα αναμένουμε λοιπόν εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενδεχομένως κοντά στις 1:30 να έχει ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση, και είναι ζητήματα τα οποία θα ζητήσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Κατά πόσο δηλαδή η τουρκοκυπριακή πλευρά εμένει στην αξίωση για τις 4 ελευθερίες, κατά πόσο η τουρκοκυπριακή πλευρά επιμένει στην ίση εκπροσώπηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο νέο Ομόσπονδο Κράτος, και κατά πόσο πάμε σε μια Νέα Γενέβη. Πέρσα. Μάλιστα. Μάρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ θα είμαστε, αν γίνουν και δηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τις ακούσουμε και ζωντανά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε, πριν προχωρήσουμε, να ακούσουμε αυτή την πολύ σύντομη αλλά χαρακτηριστική χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο μιας Νέας Γενέβης. Τι αναμένουμε αύριο? Θα διαφανεί κατά τη συνάντηση με το Στέλνο. Ελπίζω ότι μια προεργασία που έγινε θα καταγράψει κατευχήν πρόοδο. Πρόοδο θα μας οδηγήσει σε μια Νέα Γενέβη. Μην βιάζεστε. Μάλιστα, λοιπόν.